στην εκτέλεση των εργασιών της πλατείας, από δηλώσεις του Δημάρχου στα ΜΜΕ, μάλιστα μέσα από το γραφείο του, ότι με κάποιο τρόπο ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή δεν εκβιάζεται και δεν δέχεται καμία έκπτωση στην ποιότητα υλικών συμμετοχών. Αυτό αρχές Φλεβάρι. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, Απρίλη, έχοντας στο μεσοδιάστημα αρχίσει ένα τριμή κατηγορό για όλους όσους, προσέξτε, προσπάθησαν σε εκείνη την περιβόητη Οικονομική Επιτροπή να γίνει τι, αυτό που ήταν η βασική του αρχή, όσα χρόνια είναι δήμαρχος. Είναι η πρώτη φορά που πήγε σε τέτοια διαδικασία. Από τότε, από την πρώτη μέρα που είναι δήμαρχος, βασική αρχή της Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο εκτελείται από αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Ψηφίζω υπέρ της κατακύρωσης των αποτελέσματων του διαβολισμού στον πρώτο μειοδότη με 63,17%. Είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Καθαρές κουβέντες. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο και λέμε ότι η πλατεία αυτή είναι Γούβα, Σταυρέλη και Νανόφουλου. Έχουμε κανέναν πιεστικό λόγο να τελειώσουμε το έργο σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία? Είναι ένα από τα Ολυμπιακά έργα, παραδείγματος χάρη, που είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπόχρεο της αμφιβολίας, αν θα τα καταφέρετε, τις καταθέτω. Έτσι. Θέλω να τα καταφέρετε όμως. Θέλω να τα καταφέρετε. Έτσι. Αν καθυστερήσουμε λοιπόν για 3-4 μήνες και να κάνουμε το έργο σωστά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καθαρές κουβέντες. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο και λέμε ότι η πλατεία αυτή είναι Γούβα, Σταυρέλη και Νανόφουλου. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε φαντάσματα, ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται πίσω από τείχους, γιατί κάποιοι ουσιαστικά τι είπανε, και συγκεκριμένα ο κύριος Σταυρέλης. Ψηφίζω υπέρ της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαβολισμού στον πρώτο μειοδότη με 63,17%. Είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Το να ανοίγει η πλατεία στη μέση είναι σκάνδαλο. Το να μην γίνει η πλατεία είναι σκάνδαλο. Κάποιοι ενδεχόμενα να θέλουν να μην γίνει η πλατεία. Καθαρές κουβέντες. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο και λέμε ότι η πλατεία αυτή είναι Γούβα, Σταυρέλη και Νανόφουλου. Άκουσα να λες ότι το συγκεκριμένο μάρμαρο το επέλεξε μια επιτροπή. Μάλιστα. Ποια επιτροπή? Υπάρχει κάποια τέτοια επιτροπή που έγινε από το Δήμο ή από την Τεχνική Υπηρεσία και πήγε και επέλεξε το συγκεκριμένο μάρμαρο στο συγκεκριμένο λατομείο? Για να καταλάβω δηλαδή για ποια επιτροπή μιλάμε και ποια διαδικασία. Έρχεται λοιπόν να επιλέξω εγώ τη συγκεκριμένη καρέκλα, σαν υπηρεσία. Εντάξει, ποιος επέλεξε τη συγκεκριμένη καρέκλα και συγκεκριμένα μία καρέκλα η οποία μονοπωλιακά ενδεχόμενα μπορεί να βγαίνει κάπου. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να ακούσω από την υπηρεσία. Με συγχωρείτε, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Να μου το εξηγήσει η υπηρεσία. Δηλαδή, εδώ τι είχαμε να κάνουμε. Εσείς ήρθατε από τη φορά και μας ευθυδιάζετε. Κάθε 5 μήνες. Ήρθα γιατί μου τράβηξε τα αυτιά, κύριε Πρόεδρο. Ήρθα γιατί μου τράβηξε και για φορά τέτοια. Ήρθα γιατί μου τράβηξε, κύριε Δημαρχέ. Αν σας ενοχλεί η παρουσία μου, αυτή την κυρία είναι πρόβλημά σας. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα ήθελα να κατέβει σε εκλογές για να καταδικαστεί στην Ελλάδα. Ο καιρός, το ποιος θα καταδικαστεί στις εκλογές, κοντό ψαλμό, κύριε Δημαρχέ. Αλληλούια, κοντό ψαλμό. Υπομονή να έχετε, υπομονή να έχετε. Το να μην γίνει η πλατεία στη μέση είναι σκάνδαλο. Το να μην γίνει η πλατεία είναι σκάνδαλο. Κάποιοι ενδεχόμενα να θέλουν να μην γίνει η πλατεία. Το να μην γίνει η πλατεία στη μέση είναι σκάνδαλο. Το να μην γίνει η πλατεία είναι σκάνδαλο. Κάποιοι ενδεχόμενα να θέλουν να μην γίνει η πλατεία.